Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας. Welcome to our program. May God be with you always. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και σήμερα αρχίζει το Τριώδιο, δηλαδή η όμορφη αυτή περίοδος από σήμερα μέχρι και το Πάσχα. Και θέλω σήμερα να δούμε τι έχουμε κάνει και τι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον καιρό. Πρώτα-πρώτα να σκεφτούμε τον Τελώνη και τον Φαρισαίο και να δούμε πως ο Φαρισαίος ήταν εκείνος ο οποίος δεν κατέβηκε δικαιωμένος από τον ναό. Δικαιωμένος και συγχωρεμένος κατέβηκε ο Τελώνης. Και εμείς στην περίοδο αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής θέλω να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι ταπεινοί, είναι πραγματικά πιστοί, είναι αφοσιωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν, εφαρμόζουν αυτό το οποίο μας είπε ο Χριστός, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάζονται όπως ο Φαρισαίος, ότι είναι οι πιο πιστοί, οι πιο ευλαβείς, οι πιο ευσεβείς, αλλά η γλώσσα τους χύνει δυντητήριο, κρίνουν και κατακρίνουν όλον τον κόσμο, από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο υπηρέτη. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε ζεστή, ούτε κρύ, είναι χλιαρή. Και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι εντελώς αδιάφοροι. Θα ήθελα να ζητούσα από σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, να δεις και να εξετάσεις σε ποια κατηγορία ευρίσκεσαι και να δεις ότι πρέπει να προτιμήσεις την κατηγορία του Τελώνη που έχει το γνώθις αυτόν, που γνωρίζει ποιος είναι, που ξέρει ότι είναι αμαρτωλός, αλλά ξέρει ότι πιστεύει στο Θεό
και ότι ο Θεός είναι μεγάθυμος, είναι πολυεύσπλαχνος, ελεήμων και με την μετάνοια του ανθρώπου ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο αυτόν. Να σας πω και κάτι άλλο. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, προσπαθώ να φέρουμε έναν πνευματικό από το Άγιον Όρος για να πηγαίνει σε όλες τις εκκλησίες του Καναδά και να ακούει τις εξομολογήσεις των ανθρώπων και να συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες τους. Και φέτος έγραψα στον ηγούμενο της Μονής Σιμονόπετρας, στον ηγούμενο Ελισαίο, και ζήτησα να μας στείλει τον πατέρα Εφραίμ ή, αν δεν μπορεί ο πατήρ Εφραίμ, κάποιον άλλο καλό εξομολόγο. Και μου απήντησε ο ηγούμενος και είπε ότι ο πατήρ Εφραίμ δεν μπορεί πλέον να έλθει, αλλά και δεν έχουν στη διάθεσή τους κάποιον άλλον καλό εξομολόγο να μας στείλουν. Προσπαθώ να βρω κάποιον εξομολόγο. Είχα ζητήσει και από τον πατέρα Εφραίμ, από τη Μονή Φιλοθέο, τον πατέρα Εφραίμ που είναι στην Αριζόνα, και εκείνοι μου είπανε ότι δεν έχουν πνευματικό να μας στείλουν. Τώρα φροντίζω να κάνω κάτι άλλο. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο Θεός. Εάν όμως δεν καταφέρουμε να φέρουμε πνευματικό από το Άγιον Όρος ή από την Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ να εξομολογηθείτε στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Η εξομολόγηση είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία σε ποιον εξομολογείται ο άνθρωπος. Σημασία έχει με πόση ειλικρίνεια εξομολογείται, με πόση πίστη στο Θεό. Γι' αυτό παρακαλώ από τώρα που είναι νωρίς να φροντίσετε να εξομολογηθείτε με πραγματική και ειλικρινή μετάνοια. Επίσης, αυτή την περίοδο του Τριωδίου, της Μεγάλης Σαρακοστής, παρακαλώ πάρα πολύ φροντίστε να εξαγνίσετε τον εαυτό σας όσο περισσότερο μπορείτε, μελετώντας την Αγία Γραφή περισσότερο. Θέλω να καταλάβουμε όλοι μας ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο της σωτηρίας. Να ξέρουμε τι μας είπε ο ίδιος ο Χριστός και να εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα που μας είπε ο Χριστός. Προσπαθήστε να πηγαίνετε στις ιερές ακολουθίες που είναι τόσο όμορφες και τόσο διδακτικές και τόσο πολύ εμπνέουν. Στα απόδειπνα, στους χαιρετισμούς, στους εσπερινούς, στις προηγιασμένες θείες λειτουργίες. Ακολουθήστε τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και θα δείτε πόσο ωφελημένοι θα βγείτε στο τέλος. Μα πάνω απ' όλα θέλω όλοι εμείς που βρισκόμαστε στον Καναδά και όπου γης και είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε λιγάκι τον εαυτό μας μέσα, σε όποια κατηγορία και αν ανήκουμε από αυτές που ανέφερα στην αρχή, για να δούμε πώς θα πλησιάσουμε τον Χριστό, πώς θα πάμε πιο κοντά Του, πώς θα φωτιστούμε από τον ίδιο τον Χριστό. Ακούσαμε το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Ο λαός, ο καθήμενος σαν σκότη, είδε φως μέγα. Είδες εσύ αυτό το φως, παιδί μου, μέσα στην ψυχή σου και μέσα στην καρδιά σου, στο νου σου και σε ολόκληρο το είναι σου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, διότι ο Χριστός, ο Θεός μας λέει στην Αποκάλυψη ότι δεν πρέπει να είμαστε χλιαροί, πρέπει να είμαστε ζεστοί χριστιανοί για να μπορούμε να ακολουθήσουμε Εκείνον. Φανταστείτε, να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και να έχουμε εξαγνιστεί και να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό στο πάθος Του, να ανεβούμε μαζί Του στο Σταυρό, να μπορούμε να συγχωρήσουμε τους ανθρώπους όπως Του συγχώρησε ο Χριστός, όπως συγχώρησε το ληστή αλλά και τους σταυρωτές Του. Εμείς, τους εχθρούς μας,
να μπορούμε να τους συγχωρούμε και να κατεβούμε μαζί τους τον Άδη στην πίκρα, στη στενοχώρια και να αναστηθούμε μαζί τους στην Ανάσταση με τη μεγάλη χαρά της Ανάστασης. Έτσι αγαπημένοι μου χριστιανοί παρακαλώ να προετοιμαστούμε όλοι για αυτή τη μεγάλη, την όμορφη περίοδο του Τριωδίου από τώρα μέχρι το Πάσχα. Και σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου να περάσετε πνευματική περίοδο και όλοι μαζί να ανεβούμε στο Σταυρό με τον Χριστό αλλά και να αναστηθούμε μαζί Του πνευματικά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που μας έδωκες όλες τις περιόδους του χρόνου για να ανεβαίνουμε πνευματικά, αλλά περισσότερο απ' όλα την περίοδο αυτή του Τριωδίου μας. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε. Έλα να καθίσεις μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας, να τις αγιάσεις, να τις καθαρίσεις, να τις πάρεις μαζί σου, να είσαι πάντα μαζί μας και εμείς μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Today's Sunday is the Sunday of the Publican and the Pharisee. Think for a moment. See the Pharisee going up the stairs of the Temple of Solomon, looking around to see who is admiring him, and then going straight to the middle of the temple and praying to God with such an egotism and pride. And see the publican who is going into the temple from a sideline, trying not to be seen by anyone. And he goes in and he stands behind a huge column, so that the people will not be able to see him. But God sees everything. Do you remember what the Gospel says? The Gospel says that the Pharisee was condemned because of his pride and his egotism, and the publican was blessed by God because of his humility and his true repentance. With this Sunday of the Publican and the Pharisee, we enter the period of the so-called Triodion. In other words, the period from this Sunday to Easter. And this period is the most spiritual period in our church, with all the services that we have. The complaints, the laudations to the Holy Mother, the Divine Liturgy of the pre-sanctified gifts, and everything else, with all the beautiful services of the Holy Week. And this is the time for each and every one of us to feel more spiritual
and to do everything possible to cleanse his soul and his heart. You know something? In the church, there are different people. There are those who are like the Pharisee. They claim that they are the most pious, but they do not remember what the Lord said. Don't judge so that you will not be judged. But they judge everyone, starting from the patriarch to the last faithful. And they not only judge, but they condemn. And they don't realize that they will be condemned. They are like the Pharisee. Then there are those people that are like the publican, humble, honest, living their faith, realizing that they are sinners and always trying to repent. And there are those who do not care about the faith, and those who reject the faith completely. So we have different types of people in the church. I would like to remind you of God, of what God says. God says that we should be warm heart. We should not be lukewarm. Because if we're lukewarm, then he wants to vomit us. Every year, this period of the Triodio, I'm trying to bring a father confessor from Mount Athos. You remember Father Ephrem from Simonopetra? I wrote to the abbot, Abbot Eliseos, and asked him to send us Father Ephrem again this year. But he wrote back and he said that Father Ephrem can't travel anymore. I asked him to send us someone else, and unfortunately, he told me that he does not have one. I asked Father Ephrem from Arizona and the Monastery of Filotheo, and they told me that they don't have a father confessor to send us. Now I'm trying to find somebody else, and I hope I will. But if I don't, I ask all of you to go and confess to your priest. For confession is the same thing. Doesn't matter who the priest is. Confession is a sacrament and it is valid. Doesn't matter who is the priest that you confess to. Therefore, I ask that all of you from now try to go with real repentance and confess your sins. During this great period of the Triodion, I ask that all of us try to get to know ourselves more and better and see who we are. And of course, to cleanse ourselves so that Christ will dwell in us and promenade in us and sanctify us. Let us elevate ourselves spiritually with our own effort and with the grace of God, so that we will follow Christ in his passion. We will be with him on the cross, and we will ask for forgiveness, as the thief asked and he was forgiven. And at the same time, we should try to do exactly what Christ did, to forgive everyone. Christ, on the cross, he forgave the thief, but he at the same time, he forgave those people who crucified him. And he is asking you and me to forgive any enemies that we have or anyone who has done any harm to us. I ask that we do that. And participating in the service of the church,
I hope that we will be living a very spiritual life, all of us. We will be on the cross with Christ, and we will be resurrected spiritually with Him. Please, think of all those things and try to find out in what category you belong. And try to be humble and ready to repent and confess your sins and be closer to God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ our Lord, we are entering the period of the Triodion, and we will try our best to be more faithful, more spiritual, more willing to forgive and ask for forgiveness, more willing to follow you, and we want you, Lord, to be with us, to dwell in us and promenade in us, to bless us and take us with you in your heavenly kingdom. Thank you, Lord Jesus Christ. You are the only Redeemer and Savior of the world. Η Εκκλησία μας έχει ανάγκη από κληρικούς. Έχουμε τη Θεολογική μας Ακαδημία. Περίπου 25 έχουν χειροτονηθεί μέχρι τώρα. Και άλλοι έχουν πάει σε άλλες εκκλησίες. Ένας από τους αποφύτους μας είναι στο Άγιον Όρος και μάλλον θα γίνει εκεί μοναχός και ιερεύς. Χθες το πρωί χειροτώνησα σε διάκονο τον Σπύρο Βούτο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου του Μοντρεάλ και σήμερα στον Άγιο Γιώργιο του Μοντρεάλ τον χειροτώνησα ιερέα. Είναι ένας πάρα πολύ ευλαβής χριστιανός, αφοσιωμένος στην Εκκλησία, πάντοτε υπηρετούσε και υπηρετεί στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου του Μοντρεάλ. Εύχομαι να αποδειχθεί άξιος για την Εκκλησία μας και πιστεύω ναι ότι θα αποδειχθεί άξιος. Our church needs clergymen. Of course we have our theological academy who is doing a great job and more than 25 young people have been ordained priests and serve our church in Canada. One of the graduates is in Mount Athos, and he will be a monk there. Yesterday morning, in the Divine Liturgy in Saint Annunciation Church in Montreal, I ordained to the deacon Spiros Voutos, and today I ordained him a priest in the Saint George's Church in Montreal. He is a devoted Christian. He has served the church in Evangelismos της Θεοτόκου Montreal all his life. I pray that he will be axios
And I believe that he will be access. This week, I'm going to Victoria, BC. And you know why? Because we have the Ipapandi Church there, and I'm going there for the celebrations, the Vesper services and the Divine Liturgy. All the priests from the Vancouver area and Victoria, they will be there for the celebrations. And at the same time, we will have a youth assembly in BC. Αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψω στη Βικτόρια, BC. Ξέρετε γιατί έχουμε τη γιορτή της Ιπαπαντής και θα είμαι εκεί με όλους τους ιερείς της Βρετανικής Κολομβίας για να κάνουμε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτή την κοινότητα που είναι μικρή αλλά θαυματουργή και εργάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Και θα έχουμε εκεί και συνέλευση νεολαίας. Και θα είμαστε εκεί για να μπορούμε να κάνουμε τη συνέλευση νεολαίας και το Σάββατο θα κάνω Θεία Λειτουργία μόνος μου για τα παιδιά. Και ευχαριστώ τους αδελφούς ιερείς που φροντίζουν την νεολαία μας στον Δυτικό Καναδά. We're going to have a youth assembly in Victoria for the young people of Vancouver and the Victoria area. I will do a Divine Liturgy Saturday morning for them, and I will speak to them. And I thank the Reverend Fathers for they are taking good care of our young people in BC. Αυτές τις ημέρες είναι η γιορτή των τριών ιεραρχών και γιορτάζουμε και τα ελληνικά γράμματα. Εγώ θα είμαι στις γιορτές των ελληνικών γραμμάτων στο Vancouver, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου θα τελέσω εκεί και την Θεία Λειτουργία. This week we celebrate the Greek letters. I will be for the celebrations of the Greek letters in Western Canada, in Vancouver. And I will do the Divine Liturgy next Sunday in the Church of St. Nicholas. And after the Divine Liturgy, we will have the celebrations of the Greek letters. Σας το έχω πει πόσες φορές και έχω στείλει και εγκύκλιο. Και πρέπει να φροντίσουμε την Ελληνοορθόδοξη παιδεία. I have spoken to you so many times. And I have sent an encyclical, which was read in our churches today, regarding the Greek Orthodox education. And I ask that all of us do the best for this. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching
our program. May God bless you, and next Sunday, again together.